Ξεκινήσαμε από Θεσσαλονίκη να πάμε Αθήνα. Είναι κλειστοί οι δρόμοι και ήρθαμε μέσω Μυτιλίνης να πάμε Θεσσαλονίκη. Και το καράβι έχει 9 αποφόρ, 30 αποφόρ και μείναμε εδώ. Και δεν ξέρουμε πότε θα πάμε. Εδώ έχει απογορευτικό. Ναι, και περιμένουμε τώρα. Και βεβαίως εμείς πιστεύουμε ότι απογορεύεται το απογορεύεται. Ναι. Έτσι. Αλλά δυστυχώς θα μείνουμε εδώ. Παραμένει απογορευτικό. Θα μείνουμε εδώ. Και θα μείνουμε εδώ. Βεβαίως και εδώ. Ωραία είναι στη Μυτιλίνη. Και αεροπλάνο δεν έχει. Mm-hmm. Και αεροπλάνο δεν έχει. Και μπορεί να κάτσουμε μέχρι τον άλλο μήνα. Ευκαιρία λοιπόν είναι να γνωρίσουμε τη Μυτιλίνη. Ναι, σωστά. Πάμε λοιπόν κυρίες και κύριοι να γνωρίσουμε τους κατοίκους της Μυτιλίνης, τις ομορφιές της και ό,τι άλλο προκύψει. Τι γνωρίζεις για τη Σαφώ? Αυτό είναι δύσκολο. Δεν τα έχετε μάθει ακόμα αυτά? Όχι, εγώ είμαι μικρός, Δευτέρα Γυμνασίου. Ποιος θα μας πει λίγα λόγια για τη Σαφώ, παιδιά? Είναι ένα άγαλμα. Άγαλμα? Ναι. Πού? Κάπου εκεί πιο κάτω. Ναι. Καθόμαστε κάπου κάτω. Και τι κάνετε? Περιμένουμε. Περιμένετε να πει τίποτα για τη Σαφώ από πάνω, καναπήμα? Κυρία μου, πείτε μας λίγα λόγια για τη Σαφώ. Του Σαφών το ποιο, το ξενοδοχείο ή το καράβι? Ποιο θέλετε από τα δυο? Σαφώ το άγαλμα. Το άγαλμα είναι αρχαίο. Ναι. Το 1821. Δεν γνωρίζω, διότι δεν είμαι πολύ μεγάλος, είμαι 87 ετών. Άρα από τη Σαφώ την γνωρίζω ιστορίες που μας λέγανε παλιοί άνθρωποι. Τι σας λέγανε? Μας λέγανε να πούμε για το θέατρο αυτό που ήταν. Δηλαδή τι είχατε ακούσει, κάτι που σας έχει μείνει για τη Σαφώ και εσείς παιδιά σκεφτείτε και ακούσετε τον παππού. Μας είπαν με τη Σαφώ ότι ήταν οι παλαιοί αυτοί που γίνονταν τα θέατρα και πηγαίναν και βλέπαν θέατρα. Που έπαιζε η Σαφώ, λέει, μία, πώς λέγεται αυτή... Άρπα. Άρπα. Που έπαιζε την άρπα. Και πηγαίναν και βλέπαν όλοι οι παλαιοί αυτοί. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καπετάν Στρατή. Και εγώ ευχαριστώ. 2-3 συμβουλές στους καπετάνιους. Τι να προσέχουν, τι πρέπει να ξέρουν. Τι πρέπει να κάνει ο καλός ο καπετάνιος. Σήμερα έχει καπετάνι μαθηματική. Εμείς τότε είμαστε πρακτικοί. Ναι. Και αρμενίζαμε σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες. Βλέπουμε ένα σύννεφο, βλέπουμε κάτι της και ξέραμε και τι καιρός θα πάρει και τι θα γίνει. Πώς το καταλαβαίνατε δηλαδή? Το καταλαβαίναμε, ναι. Διότι παρακολουθούσαμε και τα άστρα και το φεγγάρ, πόσο μέρο είναι, το πρώτο τέταρτο, το δεύτερο τέταρτο, το τρίτο τέταρτο, το τέταρτο τέταρτο, διότι ο χρόνος έχει 13 φεγγάρια. 13 φεγγάρια. Και άμα το βάλουμε με 28 μέρες το φεγγάρι, πιάνουμε 364 μέρες το χρόνο. Με τα φεγγάρια τότε τα είχαμε. Τώρα είναι με την επιστήμη και με τα γράμματα. Και ποιο τραγουδάκι για το φεγγάρι θυμάστε παρακαλώ? Φεγγαράκι μου λαμπρό. Φέγγε μου να περπατώ. Να περπατώ. Να πηγαίνω. Να μαθαίνω γράμματα, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα τα καλά τα πράγματα. Το κάνουμε σήμερα αυτά τα καλά τα πράγματα. Και τώρα κυρίες και κύριοι αθλητισμός. Πολυχνήτως κεραμιά, έτσι. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Πόσο είναι το παιχνίδι? 3-2. Χάνει δηλαδή η ομάδα εδώ η τοπική. Των κεραμιών. 3-2. Χάνει ο Ορφέας κεραμιών από εδώ. Χάνει. Ποιος θα βάλει τα γκολ? Τα γκολ πια δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ για να δούμε το φάουλ κυρίες και κύριοι τώρα. Αχ, επάνω στο τείχος η μπάλα. Θα επαναληφθεί. Θα επαναληφθεί λοιπόν το φάουλ. Το βλέπουμε μέσα από τα κάγκελα. Ποιος το χτυπάει το φάουλ? Τα κεραμιά. Ναι, ποιος παίχτης? Μαστροντονάς. Είναι έτοιμος να χτυπήσει το φάουλ. Ναι. Πολύ καλό. Δοκάρι κυρίες και κύριοι, με εκπληκτική φάση. Μόλις είδαμε, η κεραμιά έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο τερματοφύλακας ακούμπησε λίγο την μπάλα. Έτσι η μπάλα χτύπησε στο κάθετο δοκάρι και έφυγε. Εμείς ένα πρόβλημα είχαμε τούτες μέρες εδώ, το χωριό μας.
με τις πουταμί. Κατηβήκαν τα νερά, κάτω έχουμε κάτι σπίτια, τα αρμάξαν, τα πατήσαν, τόσο νερό μέσα σπίτια είχε. Λοιπόν, και έχουν πρόβλημα με τσιμπουνόμ. Πρέπει να πούμε στο ρεφωνικό σταθμό, αυτό να το πούτε του δήμαρχου, του νομάρχη, αυτού στην επιτροπή τη Μηγάτη Ανθρωπούλη, αυτού να με έρθει εδώ να δώσει χρήματα να φτιάξει το χωριό. Αν δεν του φτιάξει το χωριό υπόνομου, αυτό θα μα πνίξει και για μέρα. Σε ποιο χωριό είμαστε? Το Ήπιο. Στο Ήπιο. Το Ήπιο. Mm-hmm. Πρέπει αυτό να το πούτε κάτω, να πούμε στο σταθμό, να το διαδώσει να γλιτώσουμε. Την ώρα που μπούκαρε μέσα το νερό, εσεί πού βρισκόσασταν? Εγώ με στο καφενείο ήταν η κόρη μου. Πάτσε βοήθεια και τρέξαν κόσμου μέχρι εδώ μέσα. Είχαν βγάλει τα ρούχα του, τα σκάτσε του, τα παπούσια του και είχαν πάει μέχρι τα γόνατα μέσα, γυναίκε και βγάζαν νερά όξου. Απ' τη μια τα βγάζαμε να λιμπαίνουν, απ' τη μια τα βγάζαμε να λιμπαίνουν τα νερά μέσα. Στην περιφέρεια χωρίων Ήπιος Μυτιλίνης, αυτή την ώρα το χωριό μας βρίσκεται αυτή την ώρα χωρίς δρόμους, καθόλου δρόμους δεν υπάρχουν, ούτε οχυτέψεις. Πρέπει δηλαδή η κοινή γνώμη να καταλάβει ότι το χωριό μας δεν έχει οχυτέψεις δρόμους. Δεν υπάρχουν από εδώ, από Ήπιος προς τον Τύπη, δρόμοι αγροτικοί. Λοιπόν, οι κοινότητες όλα αυτά μοιράζουν χρήματα, τα οποία τα σπαταλούν τα χρήματα στους δρόμους, άσκοπα καλά καλά χωρίς να κάνουν γεφύρια και οχυτέψεις. Οχυτέψεις. Να περάσω λιγάκι, να πάμε λίγο και σε όλους. Συγγνώμη. Να δούμε. Βλέπετε, είμαστε στριμωγμένοι κυρίες και κύριοι, να περάσω λίγο. Ναι! Ρε μαλάκα, γιατί σφυρίζεσαι, ρε! Αφού κάνεις πάρα το τέρμα, ρε! Τι έγινε? Α, για τα πρόβατα στην πάρα, στα πρόβατα! Στα πρόβατα θα λένε! Έσαι μέσα στα πρόβατα! Πού πηγαίνετε εσείς? Εδώ έχω καμιά σαντάρια πρόβατα και πηγαίνω να τα ταΐσω τώρα. Πολύ ωραία. Τι θα τα ταΐσετε? Ζαχαρόπτα, μπαμπακόπτα και καλαμπόκι. Θα μπορούσατε να μας πείτε ποια είναι η αγαπημένη σας προβατίνα? Έχετε κάποια, έχετε ιδιαίτερη συμπάθεια για κάποιο λόγο ίσως? Ναι, υπάρχει μέσα να πούμε. Για πείτε μας. Έχει κατά. Βέβαια, όλα τα αγαπώ, αλλά είναι ορισμένα να πούμε. Όλα είναι σαν παιδιά σας, έτσι. Ναι, σαν παιδιά. Έχει μερικά, άμα πάω, έρχεται και στο άρμημα ακόμα, έρχεται κοντά και με. Δηλαδή, βάζει τα. Με γλύβεν μέσα στο πρόσωπο να πούμε. Με γλύβεν και νομίζω ότι είναι. Τα θεωρώ σαν παιδιά να πούμε, σαν μωρά να πούμε. Πώς να το πω. Πώς το λένε το συγκεκριμένο προβατάκι αυτό, πώς το φωνάζετε? Μαριάνθη. Κύριε Στρατή, ζούμε σε μια εποχή με τυρόπιτες χωρίς τυρί. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Οι τυρόπιτες αυτά τα τυριά που βάζει μέσα νομίζω ότι δεν είναι και τυριά. Στην πραγματικότητα να πούμε. Είναι, για μένα είναι ουθία να πούμε. Είναι δεύτερα πράγματα. Αυτά βλέπεις που σκόνει τυρόπιτα από έξω και μέσα να πούμε έχει μια τσίπα ας το πούμε. Είναι, δεν είναι φυσιολογικά. Δεν έχουν πούμε καθόλου τσίπα θα λέγαμε οι τυρόπιτες πλέον. Δεν είναι φυσιολογικές ας πούμε όπως είναι μέσα στα σπίτια και στην πραγματικότητα να πούμε οι πρακτικές που κάνουμε. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξει αυτό? Να αλλάξει αυτή η πολιτική, ας το πούμε κάπως. Ναι, να αλλάξει. Αυτά τα πράγματα πρέπει και, ακόμα και του κράτους. Λέμε λοιπόν όχι στις τυρόπιτες χωρίς τυρί. Ναι, αλλά πρέπει να παρακολουθήσουν και να πούν να αλλάξει τη συνταγή, να πούμε. Πόση φέτα χρειάζεται για να φτιάξουμε μια τυρόπιτα δαψιού? Στα σπίτια, επί το πλήστο, να πούμε τις τυρόπιτες που κάνουμε, βάζουμε φέτα, βάζουμε και μτζήθρα ξηρή, τρίβουμε. Οι γυναίκες βάζουν αυγά, βάζουν και τυρί ξηρή. Ανεκατημένα να πούμε και κάνε. Δεν γίνεται σκέτ φέτα τυρόπιτα. Στη Μαριάνθη καμιά φορά δίνεται τυρόπιτα έξτρα? Όχι. Αυτή τρώει καλαμπόκι, μπαμπακόπιτα, τριφίλ και ζαχαρόπιτα. Εσείς υποστηρίζετε τον Ορφέα? Και είστε αγαλακτισμένος από ό,τι βλέπω. Αγαλακτισμένος πολύ, από μέσα θέλω. Έχετε πει ποτέ? Δεν έχω πει, αλλά θα πω φαίνεται. Θα πούμε σε. Είναι έκρηκτη κατάσταση, όπως βλέπετε. Μάλιστα. Είναι αγώνας. Θα μπούμε μέσα. Τα πράγματα βλέπω. Δεν παίζω ρόλο διαιτητή. Αφού τη χάνει το τέρμα, είπε να μην φύγει τίποτα. Αφού τη χάνει το τέρμα. Από τα χέρια. Τι έβγαλε τα χέρια του. Ωραία. Ωραία. Μια άλλη φάση. Ωραία. Αριστερά. Αριστερά. Πουτάνα. Α, πουτάνα. Ωραία φάση αυτή. Βρε κυρίε και κύριοι, συγγνώμη λιγάκι. Να πούμε από κάτω γιατί. Ευτυχώς εσείς είχατε ομπρέλα, έτσι. Ναι, είχατε ομπρέλα. Σας έπιασε η βροχή στον δρόμο για σας, ε. Τώρα τι έγινε? Αλλά εσείς είχατε την προνοητικότητα να έχετε μαζί σας ομπρέλα. Ναι. Κάτι που δεν είχαμε εμείς. Γιατί είμαι παλιός και ξέρω. Αν ήσταν τώρα μόνο νέος και εγώ με τα μυαλά τα δικά σας, δεν θα την έβερνα. Σωστά. Εδώ γυρνάνε γυμνοί.
Αυτά που φοράνε το καλοκαίρι τα φοράνε και τώρα. Και τους βλέπεις με τις 17-20 χρονών παλικάρι ή κορίτσι, μαύρο σαν το... σαν την ομπρέλα μαύρη. Ναι. Γιατί δεν θέλει να βάλει ένα ρούχο. Μπράβο. Όταν έβρεχε μια λάμης, κρατούσε ομπρέλα. Και τώρα που βρέχει δεν κρατάμε ομπρέλα. Δεν είχαμε ομπρέλα. Πάντοτε, πάντοτε η ομπρέλα το χειμώνα, έτσι έλεγε ο πατέρας, η ομπρέλα και το ψωμί μαζί πρέπει να το έχεις πάντοτε όταν φέρεις τώρα το χειμώνα. Γιατί σε πιάνει, πας έξω στο κτήμα, σε πιάνει κακοκαιρία, μένεις ένα βράδυ. Μη νηστικός, πρέπει να έχεις λίγο ψωμί. Γι' αυτό και εγώ φροντίζω να έχω, να έχω πάντοτε μαζί μου. Τι θα λέγατε, κύριε Βάγγελε, να χορέψουμε μαζί το Sick in the Rain. Είπαμε νηστικό αργό. Όπα, 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 ούτε να τα σου θέλετε. Τι γυρεύετε τώρα εδώ. Κλείνω την τηλεόραση, άμα κάτι τέτοια τα κλείνω. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds. Ουρανός συνέφιασε, ψήλιο βροχούλα έπιασε. Και εσύ γίνει the rain. Πάμε μαζί να το χορέψουμε και το τραγουδήσουμε. Αμέ. Have a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again.